Χαίρετε, καλώς ήρθατε στο μάθημα του Τμήματος Ένταξης, το μάθημα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης εδώ από το εικονικό δωμάτιο, την πλατφόρμα του Webex και του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Συνεχίζουμε τις σύγχρονες τηλεδιασκέψεις μας και θα ήθελα να σας πω κάποιες συμβουλές ώστε να γίνει πιο εύκολο το μάθημά μας και η επικοινωνία μας. Χρειάζεται να δίνετε λίγο χρόνο στη συσκευή σας ώστε να φορτώσει ο ήχος. Μπορείτε ωστόσο στο chat να γράφετε το χαιρετισμό σας ή τη σκέψη σας, γιατί τα γραπτά μηνύματα διακινούνται πιο γρήγορα από ότι ο ήχος. Εφόσον έρθει ο ήχος και θέλετε να μιλήσετε, χρειάζεται να βάλετε τα ακουστικά σας. Επίσης, αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα την πλατφόρμα του Webex ή με το διαδίκτυο, μπορείτε να μου το αναφέρετε κάθε φορά που έχουμε μάθημα, ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτά. Επίσης θέλω να σας πω ότι το μάθημά μας καταγράφεται και μπορείτε να το δείτε από το κανάλι μας στο YouTube. Θα ήθελα τώρα να σας παρακαλέσω να πάρετε τα τετράδια σας, το μολύβι σας, τη γόμα σας και να σημειώνετε αυτά που θα δείτε στον πίνακα. Πάμε λοιπόν στον πίνακά μας για να αρχίσουμε το σημερινό μας μάθημα. Σήμερα θα κάνουμε τα μαθηματικά μας σχετικά με τον προσανατολισμό. Όταν λέμε προσανατολισμός, εννοούμε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, το βορρά, το νότο, την ανατολή και τη δύση. Εδώ φαίνεται και στο χάρτη ο βορράς που είναι προς την κατεύθυνση του βόρειου πόλου, αντίθετα από κάτω ο νότος, η ανατολή και η δύση. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα, κάποιες σκέψεις που έρχονται στο μυαλό μου και χρειάζεται να τις απαντήσω. Σε ποια χώρα μένω? Σε ποιο πλανήτη βρίσκεται η χώρα που μένω? Σε ποια ημισφαίρια της γης βρίσκεται η χώρα που μένω? Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, θα πάμε να δούμε ένα λογισμικό, το Google Earth, και μάλιστα τώρα έχω πάει σε προβολή Street View, δηλαδή πάνω στο έδαφος και κινούμε στο δρόμο. Εδώ πάνω έχουμε τον προσανατολισμό, μας δείχνει που είναι ο βορράς. Είναι το γράμμα νη διεθνώς από το north που σημαίνει βορράς. Και από τα τόξα εδώ μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το δρόμο και να δούμε φωτογραφίες οι οποίες έχουν βγει από τους δορυφόρους που βρίσκονται γύρω-γύρω από τη γη μας και μάλιστα πολύ πιο παλιά από σήμερα. Αν προσέξετε κάτω στην οθόνη γράφει ημερομηνία εικόνων 9ος του 2014. Εδώ μπορούμε να κάνουμε μια εικονική περιήγηση στο μέρος αυτό που έχουμε επιλέξει. Καθότι τώρα στην πανδημία δεν μπορούμε να βγαίνουμε έξω χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, μπορούμε να κάνουμε την εικονική μας περιήγηση. Οι εικόνες αυτές ίσως σας είναι γνώριμες. Είμαστε σε μια περιοχή που κοντά μένουμε. Περισσότερα δεν λέμε γιατί υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα, που δεν πρέπει να κοινοποιούμε ούτε τη διεύθυνσή μας, ούτε τη διεύθυνση του σχολείου μας, ούτε τα μέρη που συχνάζουμε. Και φυσικά ούτε το όνομά μας, ούτε το mail μας, το τηλεφωνό μας, όλα αυτά που είναι τα προσωπικά μας δεδομένα. Βλέπουμε και πιο ψηλά ή πιο χαμηλά τους δρόμους, τις διαβάσεις, τα αυτοκίνητα, τα κτίρια τα οποία υπάρχουν.
Είμαστε δηλαδή σε προβολή street view. Μπορούμε να πλοηγηθούμε. Αλλά τώρα μπορούμε να φύγουμε από την προβολή street view και να βρεθούμε πάνω από τους δρόμους. Και ενώ απομακρυνόμαστε από το επίπεδο του εδάφους, για να δούμε σε ποια περιοχή είμαστε, πού είναι αυτή η περιοχή, σε ποια χώρα είναι. Δίνουμε λίγο χρόνο στο λογισμικό να κατεβάσει τα δεδομένα από τις εικόνες που στέλνουν οι δορυφόροι και πραγματικά να η Ελλάδα. Η χώρα μας λοιπόν είναι η Ελλάδα. Καθώς κάνουμε zoom out, απομακρυνόμαστε κι άλλο, να δούμε σε ποιο πλανήτη είμαστε. Πώς λέγεται αυτός ο πλανήτης? Είναι ο πλανήτης Γη. Αυτή λοιπόν είναι η Γη μας, η οποία μοιάζει με υδρόγειο σφαίρα. Και πάνω εδώ στη Γη βρίσκεται η Ελλάδα. Οι επιστήμονες για να μελετήσουν τη Γη τη χώρισαν σε άξονες. Έχουμε άξονες παράλληλους. Ο μεγαλύτερος από αυτούς τους παράλληλους που χωρίζει τη Γη τη μέση λέγεται Ισημερινός. Επίσης η Γη είναι χωρισμένη σε κάθε τους άξονες, ξεκινάνε από το βόρειο πόλο έως το νότιο πόλο. Ο πρώτος από αυτούς τους άξονες λέγεται πρώτος μεσημβρινός. Να δείξουμε τον ισημερινό, όπου πάνω είναι το βόρειο ημισφαίριο, ενώ κάτω είναι το νότιο ημισφαίριο. Έχουμε και τον πρώτο μεσημβρινό, όπου χωρίζει τη Γη σε ανατολικό και σε δυτικό ημισφαίριο. Η Ελλάδα μας βρίσκεται εδώ σε αυτό το σημείο. Οπότε, η Ελλάδα λοιπόν που βρίσκεται σε αυτό εδώ το σημείο, σε ποια ημισφαίρια βρίσκεται? Στο βόρειο ή στο νότιο? Στο ανατολικό ή στο δυτικό? Πάμε λοιπόν στον πίνακά μας να γράψουμε τις απαντήσεις σας. Σε ποια χώρα μένω? Μάλιστα, πάρα πολύ σωστά να το γράψω. Μένω στην Ελλάδα. Σχετικά με τη δεύτερη ερώτηση. Σε ποιο πλανήτη βρίσκεται η χώρα που μένω? Η Ελλάδα δηλαδή. Σε ποιον πλανήτη βρίσκεται η Ελλάδα? Μάλιστα. Πολύ σωστά. Να το γράψω. Η Ελλάδα βρίσκεται στον πλανήτη Γη. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Σε ποια ημισφαίρια της Γης βρίσκεται η χώρα που μένω? Μάλιστα. Πολύ σωστά. Η Ελλάδα βρίσκεται στο βόρειο και ανατολικό ημισφαίριο της Γης. Πάρα πολύ ωραία. Το λογισμικό αυτό οπτικοποίησης στο Google Earth μπορείτε να το εγκαταστήσετε στη συσκευή σας και να το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε τις δικές σας εξερευνήσεις πάνω στη Γη μας, σε διάφορες χώρες, την Ελλάδα μας και την επόμενη φορά που θα έχουμε μάθημα να μου πείτε τις εμπειρίες σας. Γεια σας!